Κύριε Ορφανέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Λιμπερτή. Λοιπόν, περιγράψαμε τα γεγονότα, τα συμβάντα τα οποία έγιναν στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Για πέστε μας λοιπόν και εσείς τη δική σας άποψη. Εγώ χθες ήμουν πολύ σαφής, αλλά επειδή τα διαστρεβλεύονται πολύ τα πράγματα, σήμερα εδώ όπως προχωρούσα καθοδόν, ήταν ανοιχτό το ράδιο και εσύ έχεις πει πάρα πολλές συκοφαντίες και ψεύδι για μένα. Ποιες είναι αυτές? Εγώ είχα πει ότι υπήρξε μια ανάρτηση, ήμουν πολύ σαφής και αυτά ό,τι θέλεις εσύ λες. Εσείς λέτε ό,τι θέλετε και πες στην εκπομπή σας. Εγώ ήμουν σαφής και είχα πει ότι υπάρχει μια ανάρτηση εναντίον μου με σκοφαντικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Αυτή την ανάρτηση προσπάθησαν να τεκμηριωθούν κάποιοι της αντιπολίτευσης. Το είπαμε αυτό. Ωραία. Ήταν και με αυτή τη στιγμή τότε με φωτογράφιζαν. Τώρα αυτή τη στιγμή έχετε παρέμβαση κάνει και ονομάζεται το. Λέτε το όνομά μου, Ορφανός Ηλίας. Οπότε λοιπόν γι' αυτό έκανε την παρέμβαση αυτή. Ορφανός Ηλίας, λοιπόν, αφού. Αλλάξει, με συγχωρείτε. Κύριε Ορφανέ, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Και οτιδήποτε δηλώσει θα το δει ενώπιον τη δικαιοσύνη. Κύριε Ορφανέ, δεν ακουστήκατε. Μισό λεπτό. Είπα το όνομά σας, διότι εσείς πήρατε το λόγο εχθές, εσείς μιλήσατε. Τι να πω, ότι μίλησε κάποιος άλλος. Ήταν δημόσια η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σα είπα, τα λέτε όπως θέλετε. Όχι, δεν τα λέω όπως θέλω. Έκανα από μαγνητοφώνηση και το βίντεο. Τα μεταβάζετε εσείς όπως θέλετε. Δεν είναι όπως το λέτε. Δεν είναι. Είναι πάρα πολλά. Η κατάσταση εγώ δεν έχω πει ποτέ να ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Ένα. Ποτέ δημόσια συγγνώμη. Για ποιο λόγο να ζητήσω εγώ δημόσια συγγνώμη. Εγώ αυτό που. Εσείς το τεκμήριο της αθειότητας το ξέρετε. Αυτό το είπα. Ούτε καν έχει προβληθεί κάποια μήνυση. Αυτό που μετέφερα. Εσείς προδικάζετε και έχετε δικάσει κάποιον. Δεν έχω δικάσει κανένα. Κύριε Ορφανέ. Δεν είμαι σίγουρη, λέω ότι είδατε το βίντεο. Είδατε βίντεο. Εγώ. Και αυτό που είπε ο κύριος Μαράκης ότι είδε το βίντεο. Αυτό το ότι το βίντεο και το. Αυτό υπάρχει. Πράξη κακουργηματική, το ξέρετε πολύ καλά. Εντάξει. Κύριε Ορφανέ. Τα μηνύματα αυτά που μου έχει στείλει εμένα η κυρία Κατερίνα με πήρε τηλέφωνο η ίδια. Με πήρε 2-3 φορές με πήρε τηλέφωνο. Δεν πήρα εγώ ποτέ καμία Κατερίνα Μουστάκη. Ποτέ εκείνη με πήρε. Εμένα με πήρατε τηλέφωνο. Εμένα με πήρατε τηλέφωνο. Δεν κάνω μήνυση, το κάνε κορίτσι μου. Τι με νοιάζει εμένα. Εμένα με πήρατε τηλέφωνο. Εμένα δεν έχω αποδεικτό τίποτα. Εμένα με πήρατε τηλέφωνο. Είμαι καθαρό και δίκαιο. Μια ζωή με το εφαγωνίζεστε και την αυγενή άμυνα εδώ το ξέρει η τοπική κοινωνία όλη. Εμένα... Εσύ έτσι αναφερθεί στα σπέκουλα και το κυριότερο δεν ανάφερε το σύντροφό τη. Το σύντροφό τη δεν τον ανάφερε αυτό καθόλου μέσα εκεί. Δεν τον ανάφερε γιατί εγώ όταν κατέβαινα λοιπόν να πάω προς το χώρο τη, εκείνη τη στιγμή έλεγε ο σύντροφό τη ότι είμαι αγράμματος, αμόρφωτος, ανίκανος και τόσα άλλα. Φέρει την ευθύνη των όσων λέει ο καθένας, κύριε Ορφανέ. Και των άλλων εκπομπών για αυτή τη σπέκουλα που μου παίρνει. Ναι, αλλά συγγνώμη, εδώ είμαστε για να κάνουμε διάλογο. Δεν είμαστε για να φωνάζετε. Πρέπει να με ακούσετε και να σας ακούσω και εγώ. Και χτες, μάλιστα, κυρία Μουστάκη, είστε στο τραπέζι μου να κάτσει. Αυτό που λες εσύ στο πηγαδάκι, στο τραπέζι μου ίδια να κάτσει. Και τι υπόθηκε. Τι ζητάγε μετά από αυτά όλα που είπε στην Ελλάδα Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από τις συγχωρητήρες όλες αυτές. Τι ήθελε να κάνει στο τραπέζι μου να κάνει. Τι λοιπόν, να, κύριε, να... Ορφανέ, κύριε Ορφανέ, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, κυρία, περιμένετε να λίγο. Όπως έχουν τα πράγματα. Ναι, περιμένετε. Εσείς είσαστε με παροπίδες. Τελείωσε. Αυτό βλέπω εγώ. Περιμένετε λίγο να μιλήσω. Στην αρχή αναβάσατε το σκηνικό που έγινε τον τραμπουκισμό της κυρίας Κατερίνα Μουστάκη. Αυτό ήταν ο τραμπουκισμός. Να μπει να διακόψει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο τραμπούκος λοιπόν και ο Ντάι ήταν η κυρία Μουστάκη. Ωραία. Η κυρία Μουστάκη ήταν ο τραμπούκος ο Ντάι. Ωραία. Αυτό ήταν ανήθικο. Λοιπόν, ακούμε τα άλλα που έχει κάνει ανήθικα. Ακούμε τα δικά σας. Συγγνώμη λίγο να μιλήσει για κάποιος άλλος. Κύριε Ορφανέ, σταματήστε λίγο να ακούσετε να γίνει διάλογος. Δεν θέλω καμία κουβέντα. Την παρέμβαση θα την κάνω μόνο αυτή και τα υπόλοιπα θα υποθούν. Τι θα πει δεν θέλω καμία κουβέντα. Μα ποιος είστε και δεν θέλετε καμία κουβέντα. Ποιος είστε, κύριε Ορφανέ, και δεν θέλετε καμία κουβέντα και παίρνετε εδώ τηλέφωνο γιατί για να μας τραμπουκίσετε και εμάς. Παίρνετε εδώ τηλέφωνο να τραμπουκίσετε και εμάς και δεν θέλετε καμία κουβέντα. Δεν έχετε μάθει να κάνετε διάλογο. Δεν έχετε μάθει να κάνετε διάλογο. Τα υποθούν στο δικαστήριο, τα υπόλοιπα υποθούν. Λοιπόν,
για σας. Λυπάμαι για σας, κύριε Ορφανέ. Λυπάμαι πάρα πολύ για εσάς. Ειλικρινά. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς. Λυπάμαι για εσάς, κύριε Ορφανέ, γιατί μιλήσαμε και στο τηλέφωνο για όλο αυτό το συμβάν και εσείς ο ίδιος μου παραδεχτήκατε στο τηλέφωνο ότι όλα αυτά έχουν συμβεί. Το δέντρο που έχει καρπό το χτυπάτε. Δεν χτυπάμε κανένα. Δεν χτυπάμε κανένα. Αυτή τη φήμη την έχετε εσείς ότι χτυπάτε. Εμείς δεν χτυπάμε. Υποστείτε τις συνέπειες. Να τις υποστούμε. Εσείς θα υποστείτε τις συνέπειες, κύριε Ορφανέ. Και θα σου πω εγώ αύριο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Απειλές. Δηλαδή αυτό δεν ξανάγινε. Μας παίρνετε τηλέφωνο και μας απειλείτε. Ποιον απειλείτε, κύριε Ορφανέ, ποιον απειλείτε? Αναφέρουμε το όνομά σας. Είστε δημόσιο πρόσωπο. Είστε δημόσιο πρόσωπο. Είστε αντιδήμαρχος παιδείας. Δεν διαστρεβλώνουμε τίποτα. Έχω κάνει απομαγνητοφώνηση σε όσα συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτά λέω. Και αυτά λέω ακριβώς όσα εσείς είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να πω και κάτι που δεν το έχω πει μέχρι σήμερα. Με πήρατε και τηλέφωνο και τα έχετε παραδεχτεί όλα σε μένα την ίδια. Ό,τι κάνατε. Οι διευθυντές το ξέρουν, ανοιχτό τηλέφωνο, ήρθε ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μου έδωσε συγχαρητήρια για τα σχολεία. Τα έχω κάνει κολέγια, τα έχω εξυγχρονίσει, τα έχω αναβαθμίσει. Μπράβο λοιπόν, σας. Μπράβο σας. Τι να το κάνω εγώ όταν εξυγχρονίσετε τα σχολεία και όταν πηγαίνετε και απειλείτε δημότες, όταν απειλείτε εμάς δημόσια τώρα εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Δεν να πει, εγώ λέω ότι τα υπόλοιπα νομικά θα τα πούμε. Εντάξει, στο δικαστήριο να χρειαστεί λοιπόν αυτό. Πότε θα μιλήσετε, θα μιλήσετε. Τι να σας πω, λυπάμαι για εσάς, κύριε Ορφανέ, αλήθεια το λέω. Λυπάμαι πάρα πολύ για εσάς. Τη διαστρέβλωση που κάνετε να λυπάστε για τον εαυτό σας. Δεν κάνω καμία διαστρέβλωση. Τα βίντεο είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Τα βίντεο όλα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και μπορεί ο καθένας να μπει και να τα δει και να τα ακούσει. Μπορεί να ακούσει και τι είπατε εκεί, μπορεί να ακούσει και αυτά που είπα εγώ και αν έχω διαστρεβλώσει τίποτα. Και τα βίντεο που έχει δει ο κύριος Μαράκης να μας το πει ότι τα έχει δει. Δεν ξέρω τι έχει δει ο κύριος Μαράκης, ούτε και με ενδιαφέρει. Τι είπατε? Τι? Είπατε ότι λέει, είπε λέει ότι έχει και βίντεο. Ενώ είπε ότι είναι. Ο κύριος Μαράκης το είπε. Ότι έχει βίντεο. Ότι έχει δει βίντεο. Ότι έχει βίντεο. Ότι έχει δει βίντεο, είπαμε. Είπα ότι έχει δει βίντεο, έχει δει και τα βίντεο. Όπως θέλετε να τα φράζετε, κυρία. Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, όπως θέλετε να φράζετε εκεί πέρα, κάποια στιγμή δικιά σας εκπομπή. Η εκπομπή δικιά σας, προστατεύω τους δικούς σας. Τι να σας πω, τι να σας πω, κύριε Ορφανέ. Δυστυχώς με τη συμπεριφορά σας επιβεβαιώνετε όλα όσα έχουν υποθεί. Γεια σας.